Θέλω να έρθω τώρα στην κυρία Ξενογεννακοπούλου να ρωτήσω το εξή. ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ή υπάρχει κασελάκι. Δηλαδή, αυτό το ποσοστό που είδαμε χθε, το 14,9-15, να το πούμε χοντρικά, είναι ποσοστό ΣΥΡΙΖΑ ή ποσοστό Στέφανο Κασελάκης? Γιατί είναι... υπάρχουν πολλοί που λένε πλέον δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει κασελάκι. Αυτό είναι ποσοστό κασελάκι. Ε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι που τελείωσε. Κύριε Κουβαρά, είναι. Στο ποσοστό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρόεδρο mm. τον Στέφανο Κασελάκη. Καλά, τυπικά, ναι, Όχι, το ξέρω. Τυπικά, ουσιαστικά. Λέω, ουσιαστικά. Λέω, ουσιαστικά. Ναι, αλλά είδα στην προεκλογική έκ... περίοδο όλο το παιχνίδι το έκανε ο Κασσαλάκη μόνο του. Δεν είναι αλήθεια. Υπά. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη συστράτευση και στελεχών κεντρικών ναι. και φυσικά και των υποψηφίων ευρωβουλευτών ε, και όλο το κόμμα δούλεψε. Και από εκεί και πέρα, εγώ θα ήθελα να πω ότι μέσα από αυτή την εκλογική διαδικασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά από ένα χρόνο πάρα πολύ δύσκολο και με πάρα πολλά προβλήματα, με τη διπλή ήττα, τη διπλή διάσπαση, με εσωστρέφεια για πολλού μήνε, mm. σταθεροποιήθηκε και άντεξε. Ε, και μάλιστα... Καλά φαντάζομαι όμω, ο στόχο σα δεν ήταν απλώ να σταθεροποιηθείτε και να άντεξετε. Εγώ λέω για το αποτέλεσμα. Ναι. Λέω ότι είναι ένα αποτέλεσμα Τάξη. όπου ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή ναι. τη στιγμή άντεξε. Ε, επιβεβαίωσε τη δεύτερη θέση στο πολιτικό σκηνικό. Ε, επίσης, ε, είναι σημαντικό το ότι έχει μειωθεί αυτή τη στιγμή η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Να θυμίσουμε ότι πριν από ένα χρόνο η διαφορά ήταν 23% και τώρα είναι 13%. Ναι, βέβαια, έχει μειωθεί και η δική σας διαφορά από το Πασόκ. Ναι, εντάξει, ναι. αυτό είναι μία άλλη διαδικασία. Και ναι. αυτό εδώ είναι ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Κατρίνης να τοποθετηθεί ναι. για τα δικά του αποτελέσματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η πολιτική και του Στέφανου Κασελάκη και του ΣΥΡΙΖΑ. Συνέβαλε στη μείωση αυτή τη διαφορά και θα πω και να πιάσω το νήμα από αυτό mm. που ρωτήσατε τον κύριο Χατζηδάκη για την αλαζονία. Mm. Η αλαζονία του 41% ήταν κάτι το οποίο το αντιμετωπίζαμε όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση, και κυρίω ο ΣΥΡΙΖΑ, σε κάθε κριτική που γινόταν είτε στη Βουλή, είτε στο δημόσιο λόγο, είτε ήταν κοινωνικέ ομάδες οι οποίες διαμαρτυρόντουσαν. Μα λέγανε, μην μιλάτε, υπάρχει το 41%. Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Αν, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε αυτή η αλαζονία, εγώ το ρώτησα πριν, εσεί λέτε ότι υπήρχε. Ε, η Νέα Δημοκρατία την πλήρωσε, εσεί όμω δεν την εισπράξατε. Αυτό που πλήρωσε η Νέα Δημοκρατία δεν το εισπράξατε καθόλου. Διότι χάσατε και εσεί ψηφοφόρου, χάσατε δυνάμει. Αποχή... Σε μια Νέα Δημοκρατία, η οποία χάνει 13 μονάδε σε ένα χρόνο. Δεν κερδίσατε τίποτα. Κοιτάξτε, κύριε Κουβαρά, η αποχή σίγουρα. Τελικά είναι... συγκρίνουμε την προηγούμενη εκλογή. Είναι πρωτόγνωρη η εκλογή. Μάλλον ένα μύθο μέχρι τώρα που και καλούμαστε για εμεί δημοσιογράφου. Η αποχή, αδόματος... θα έλεγα κυρία Γιοντάκη. Ναι, κύριο, ναι, ναι όχι, παρακαλώ. Ότι η αποχή είναι πρωτόγνωρη και είναι κάτι που πρέπει να μα προβληματίσει, θα έλεγα, όλο το πολιτικό σύστημα και θα έλεγα γενικώ όλου του πολίτε και τη δημοκρατία. Αναφέρεστε την αποχή, εγώ. Από του συμμετέχοντε. Από του συμμετέχοντε. Πήρατε βάσει το exit poll 3,6 των ψηφοφόρων τη Νέα Δημοκρατία ήρθαν σε εσά. Ναι, Μα δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία υπέστη μία ήττα με την έννοια μια διπλή αποδοκιμασία. Ναι. Η μία αποδοκιμασία είχε Εχεί. να κάνει με την πολιτική τη. Και εδώ πέρα, επειδή ακούω, το είπε και ο κύριο Χατζηδάκη, στο διακύβευμα των μεταρρυθμίσεων, με ίσα ίσα. Αυτό που εννοεί η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία μεταρρυθμίσει, είτε αυτό αφορά την υγεία, είτε αυτό αφορά την συγκεκριμένη πολιτική τη μη παρέμβαση στην αγορά και τη συνέχεια αυτή τη ανεξέλεγκτη ακρίβεια, τη μη στήριξη των εισοδημάτων ή τη υπονόμευση του, του κράτου δικαίου, όλα αυτά ο κόσμο τα έχει εκλάβει ακριβώ ω την πηγή των προβλημάτων που βιώνει ναι. και στην καθημερινότητά του και συνολικά. Και θέλω να προσθέσω κάτι, ναι. ότι στην αποδοκιμασία αυτή είναι και προσωπικά προ τον Πρωθυπουργό. Γιατί να θυμηθούμε, όταν ο κ. Μητσοτάκη παρουσίαζε τους του υποψηφίου ευρωβουλευτέ του. Τη Νέα Δημοκρατία, ο Ζάπιο, αν θυμάμαι καλά, είχε πει χαρακτηριστικά ότι ε, κάθε ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία έχει το όνομά του. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι λοιπόν, αλήθεια. άρα λοιπόν θα έλεγα ότι ναι. αυτή τη στιγμή για το ΣΥΡΙΖΑ είναι μία αφετηρία. Ε, νομίζω ότι το στίχημα το δικό μα είναι τριπλό. Είναι μία αφετηρία, αλλά είναι μία αφετηρία υψηλού επίπεδου ή μια χαμηλή αφετηρία. Είναι σίγουρα μια... Είσαστε φετηρία. κόμμα εξουσίας υποτίθεται. Είναι μια αφετηρία που μας βρίσκει σε πολύ καλύτερη θέση αυτή τη στιγμή από ό,τι ήμασταν πριν από ένα χρόνο. Είναι μια αφετηρία πρώτα απ' όλα γιατί θεωρώ ότι αυτές οι ευρωεκλογέ και θα το δούμε και στην πορεία, mm. δεν είναι συγκυριακέ όσον αφορά τα το αποτελεσματά τους. Νομίζω ότι είμαστε στην απαρχή αλλαγή των συσχετισμών. Ε, στα επόμενα χρόνια θα φανεί αυτό περισσότερο. Mm. Ε, του πολιτικού σκηνικού. Ε, ε, μια τελευταία ερώτηση, σύντομη απάντηση θέλω. Θα θέσετε θέμα επιστροφή των εδρών τη Νέα Αριστερά, διότι το ακούω από χθε το βράδυ να το ψιλολένε κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν το έχουν πει επισήμω. Ότι θέλετε... μετά το 2,5% πήραν, 2%, ε, θα του ζητήσετε, φέρτε τις 11 έδρες πίσω. Κοιτάξτε, ή όχι. Είναι καταρχάς, νομίζω και με βάση την ετιμιγορία ναι. η χθεσινή του ελληνικού λαού, ότι όχι μόνο δεν δικαιώθηκε <χω> η διάσπαση. Αλλά ε, στην ουσία αποδοκιμάστηκε. Και βέβαια δεν υπάρχει καμία νομιμοποίηση όσον αφορά την επιλογή να γίνει αυτή η ξέχωρη. Ναι, αλλά εδώ εμφανίζονται όποτε. ο κύριο Τεμπονέρη και ο κύριο Τσοκοτσακά και λένε να ανοίξετε ένα διάλογο με το Πασόκ. Το καταλαβαίνω. Λένε και με τη Νέα Αριστερά. Δηλαδή, ή θα λέτε φέρτε τι έντρε πίσω, ή θα ανοίξουμε διάλογο. Κύριε Κουβαρά, ένα από τα δύο. Ε, 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 δύο. ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη ναι. στιγμή είπαμε. Πολλά είναι να κάνετε διάλογο ότι... τώρα με τη Νέα Αριστερά ή όχι. Α... Καταρχά, να τα πιάσουμε ένα, ναι. ένα, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τι έδρε. Νομίζω ναι. ότι και το πολιτικά ορθό και θα έλεγα και το ηθικό σε αυτή την περίπτωση είναι ε, να είχαν παραδώσει τι έδρε. Γιατί εκλέχτηκαν κάτω από τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, εγώ διαγράφτηκα από το ΠΑΣΟΚ ε, δεν διανοήθηκα ποτέ να παίξω με την έδρα μου. Λοιπόν, ε, πήγα σπίτι μου για ένα Πώς διάστημα. Θα. Δηλαδή yeah. δεν μπορώ να δεχθώ μια τέτοια λογική. Και, και Πολύ το νομίζω καταρχάς από αναπληρώτρια υπουργός. Και αναπληρώτρια υπουργός. Και υπουργός και αυτά, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα και μάλιστα στην αριστερά είναι ξεκάθαρα. Και όσον αφορά την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου. Που Καλά, έστω και καν και στι μεταγραφέ με έδρε. Θέλω να σα τα θυμίσω. Μετά από με διάσπαση μιλάμε. Εδώ μιλάμε με μετά από διάσπαση. Στι πρέσπε. Είχαν ήταν γίνει άλλο. κάτι μεταγραφούλε. τότε. Στι διά... πρέσπε ήταν διαφορετικό. Από τρία-τέσσερα κόμματα διαφορετικά. Ήταν διαφορετικό ναι. και ήταν σε ναι, σχέση ναι, ναι. με τη δεδηλωμένη γιατί εκείνη την εντάξει, ώρα κινδύνευε. Εντάξει, Εδώ μιλάμε μετά από διάσπαση. Είναι κάτι διαφορετικό μετά από μία νοπή εκλογή. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ θα ήθελα να μην αφήσω να πάτε το άλλο σα ερώτημα. Ε, Σαφώ θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τη Συμμαχία, νομίζω και ο Στέφανο Κασελάκη το είπε ξεκάθαρα χτε, θα παίξει και από αυτή την ενισχυμένη θέση που έχει αυτή τη στιγμή και επιβεβαιωμένη ω δεύτερο κόμμα και αξιωματική αντιπολίτευση, αφενό στο να υπάρξει ε, πρωτοβουλία σε σχέση με την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου, Μάλιστα. αυτό είναι κάτι αναγκαίο, αλλά πάνω απ' όλα να υπάρξει μια εναλλακτική αξιόπιστη κυβερνητική Ωραία. προοπτική το επόμενο διευθυντικό.